Μας άφησε και ο Μπάρκουλης, ο οποίος έφυγε στα 80 και πολύ πήγε. Διότι αυτά που έφαγε και ήπιε ο κ. Ανδρέας, εμείς που δεν πίνουμε και δεν καπνίζουμε και αθλούμετα, αμφιβάλλω να πιάσουμε τα 80. 70-72 και πολύ θα μας είναι. Κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ τον Μπάρκουλη το γνώρισα πολύ καλά και έμεινα 1,5 μήνα στον περιβάλλοντα χώρο και έζησα μαζί του 1,5 μήνα. Όταν ξεκίνησα την δημοσιογραφία κατά κάποιο τρόπο, δεν μου δίνανε αθλητικό ρεπορτάζ, πιθανότητα γιατί δεν τους άρεσε αυτά που έγραφα. Με στείλα λοιπόν στο ραδιοτεχνικό στην αρχή και κατόπιν ήμουν βοηθός του Μπούζου. Εδώ του διευθυντή που είναι τώρα εδώ διευθυντής. Συνεντεύξεις τελευταίας σελίδας. Τότε τα σπορ πουλούσαν 30 με 40.000 φύλλα και 50.000 φύλλα την ημέρα. Άμα είχαν ο ΠΑΟΚ που είχε κλάμα, είχε και 70.000 φύλλα. Το κλάμα ο ΠΑΟΚ πουλούσε πολύ. Ήταν μαρθαβουρτσικός ο ΠΑΟΚ. Και με στείλαν στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ, που σημαίνει ότι δεκαετία του 90 αρχές, όποιος ανέβαινε Θεσσαλονίκη, τραγουδιστής, ηθοποιός, σχήματα, ιστορίες, πήγαινα εγώ εκεί παντελώς άγνωστος κτλ. Με ένα οτοπιάκι άμπαρθ το οποίο είχα πάρει και το οποίο αργότερα είχε βγει ότι το είχα αγοράσει μισό από το ένα αμάξι, μισό από άλλο αμάξι και το δέσανε κτλ. Τέλος πάντων, παλιές ιστορίες. Πήγαινα λοιπόν εκεί στα αεροδρόμια της Μίκρας, τους τσάκωνα να πούμε και τους έκανα συνεντεύξεις. Δέλεαρ για μένα ήταν το γεγονός ότι ξέρω ότι θα έχει πολλές χιλιάδες φύλλα, άρα θα διαφημιζόταν το έργο το οποίο, ή το σχήμα το οποίο είχαν. Και από την άλλη μεριά, το δεσαβαντάζ για μένα ότι ήμουν παντελώς άγνωστος. Τέλος πάντων, υπήρχε μια ισορροπία. Παντελώς άγνωστος εγώ, πουλούσε η εφημερίδα φύλλα, το καλλιτεχνικό κομμάτι το είχαν ανάγκη αυτοί, οπότε βολευόμουν. Κάποια στιγμή λοιπόν γνώρισα τον Πολάτο, τον σκηνοθέτη. Τραβάω μια συνέντευξη εδώ κτλ. Και επειδή γινόταν μια αναβάθμιση εκεί στα μηχανήματα των σπορ τότε εκεί, δεκαετία του 90, μου λέει ο Κολάτος, έλα λέει γυρίζω μια ταινία πάνω στην Κομωτινή, τον Αλέξανδρο και την ΕΣΕ. Έλα λέει να βοηθήσεις να οικονομήσεις και κανένα φράγκο, να γνωρίσεις και τους σκηνοθέτες και τους ηθοποιούς και τα λοιπά. 96 ήταν. Τραβάω λοιπόν επάνω στην Κομωτινή και είχαν έρθει πολλοί ηθοποιοί, ο Μούτσιος, είχε έρθει ο Χατζηχρίστος, είχε έρθει ο Σπύρος ο Φωκάς, ο Τσάκωνας είχε έρθει. Ο Τσάκωνας, ο οποίος είχε πολύ πέραση στις γυναίκες, με μια τυράντα είχε έρθει ο Τσάκωνας, ένα πουκάμισο χρωματιστό, σαν το Σερεμέτη τον ηθοποιό, τέλος πάντων τον τραγουδιστή με κάτι γαρίφαλα, κάτι τριαντάφυλλα κτλ. Αλλά το πρόβλημά τους ήταν αυτή, θα ερχόταν ο Μπάρκουλης μετά από λίγες μέρες, πώς θα κάνει ο Ραφόπουλος λέει με τον Μπάρκουλη. Γιατί σου λέει ο Μπάρκουλης λέει είναι ιδιόρυθμος. Είναι νευρικός, είναι αψής, είναι οξύδημος, ο Ραφόπουλος είναι πειρακτήρι, είχα το μεγάλο πρόβλημα. Σας πληροφορώ ότι με τον Μπάρκουλη γίναμε αχτύπητο δίδυμο. Ήταν παντρεμένος τότε με μια άλλη γυναίκα, όχι με αυτή τη χοντρούλα τώρα που ήταν μια άλλη αδύνατη, μια άσχημη γυναίκα ήταν παντρεμένος. Δεν θυμάμαι το όνομά της, ήσυχη γυναίκα. Αρκετά νεότερη, από αυτό καμιά 20 χρόνια, 18 τόσο και τα λοιπά, άσχημη. Για τον Μπάρκουλη δεν τη χαράμιζα εγώ αυτήν. Κάναμε πολύ παρέα. Με έβαζε και τον αγόραζα καπνό. Κάπριζε καπνό. Και μάλιστα του είχα πάρει και έναν αργυλέ. Κότσο. Λέω τι κύριε Ανδρέα. Πάνε πάρε μωρέ ένα αργυλέ. Και βαριά τη φωνή και ένα μουσι τετράγωνο τότε. Άσπρο. Τελείως φαλακρός. Μου είχε πει για τη μάνα του που του έπεφταν τα μαλλιά και σαν σε πρεμιέ δεν μπορούσε να το δεχθεί και τον έβαζε ματζούνια, τον έβαζε κάτι ειδικά φάρμακα κτλ. Μεγάλη ιστορία. Κατέφυγε μετά στην περούκα. Μου είπε πολλά πράγματα για πολλούς τους οποίους τα κρατάω για μένα. Εκείνο το οποίο ήταν χαρακτηριστικό ήταν ότι το πρωί εγώ έκανα προπόνηση στο ξενοδοχείο. Ήταν ένα ξενοδοχείο δίπλα στις φυλακές, κρατικό, δεν θυμάμαι το όνομά του. Απέναντι από τις φυλακές ήταν, δίπλα εκεί προς την έξοδο της πόλεως. Και ο Μπάρκουλης το πρωί έπινε ουίσκι, είχε ένα κάτι σαν από αυτά τα μικρά τα μπουκάλια. Και επειδή με γούσταρε, τον έκανα εγώ μιμήσεις πώς κάνει ο Παπαγιανόπουλος, σκορώντα το πρωί μπάλο, κάνε μου ρε το Διονύση, του έκανα εγώ τον Παπαγιανόπουλο. Κάνε μου τον Παπαγιανόπουλο σε εκείνη την ταινία μου, λέει ο Μπάρκουλης. Τον έκανα εγώ τον Μπάρκουλη, ξέρω εγώ πώς μιλούσε ο Παπαγιανόπουλος, αυτά κτλ. Τα γραπτά των εξετάσεων κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου ήταν αποκαρδιωτικά. Γελούσε ο Μπάρκουλης. Έκανα εγώ τον Παπαγιανόπουλο. Εάν δεν προσπαθήσετε να βελτιώσετε τη βαθμολογία σας κατά το δεύτερο τρίμηνο, σας το λέω καθαρά, θα κλάψουνε μανούλες. Χαχαχα, γυρίζει ο Μπάρκουλης. Και γίναμε κολλητοί. Τόσο κολλητοί που οι άλλοι είχαν απορρίσει. Μου έλεγε για μια ταινία που είχε γυρίσει με τον Βουτσά, το Ξυπόλυτο Πρίγκιπα.
Λέει εγώ, ήμουν ο πρίγκιπας ο κανονικός, είχε κάνει και μαύρο, λέει, με είχαν κάνει και τα λοιπά, πιο αυτό. Και είχα πάει, λέει, μετά. Είχα πάει μετά από λίγες μέρες. Είχε πάει ο Παπαγιαννόπουλος να κάνει κάτι γυρίσματα με τον Βουτσά. Μπαίνουμε μέσα, λέει, και γυρνάει ο σκηνοθέτης, λέει, να μας μιλήσει. Ο Παπαγιαννόπουλος, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε γιατί ήταν ο σκηνοθέτης. Ήθελα να μου πει, λέει, ότι ο σκηνοθέτης ήταν μαλάκας, μου λέει ο Μπάρκουλης. Και τι κάνει, λέει, ο Παπαγιαννόπουλος. Μου κάνει έτσι, λέει. Ήταν φαλακρός ο σκηνοθέτης. Δηλαδή, ο φαλακρός είναι μαλάκας. Ο Παπαγιαννόπουλος έλεγε τον Μπάρκουλη, ήταν δίπλα-δίπλα. Φαλακρός, δηλαδή ο σκηνοθέτης. Μαλάκας. Και άλλα ευτράπελα. Για γυναίκες δεν μου μίλησε ποτέ, δεν είπε ποτέ τίποτα. Απλά μου είπε ότι το κορίτσι ο Μπάρκουλης, εγώ το ένιωσα, μου λέει, όταν έφυγα στο εξωτερικό και δεν με ήξερε κανένας και έμπαινα στα μπαρ και οι γυναίκες, λέει, με γουστάρανε. Δηλαδή δεν ήμουν ο γνωστός, η φίρμα, ας πούμε, διάσημος. Ο διάσημος και τα λοιπά. Εκεί ένιωσα, λέει, ότι μετράω στις γυναίκες και έχει απόλυτο δίκιο. Και το σπουδαιότερο, δεν είπε για καμία πρωταγωνίστρια τίποτα και τίποτα, απλά μου είπε ότι είχε φιλινάδα την Μέρη Χρονοπούλου, η οποία ήταν 5 χρόνια, όχι, ήταν 4 χρόνια μεγαλύτερη κότσο. Την έσπαγα στο ξύλο, λέει. Την έσπαγε στο ξύλο. Μου το εμπιστεύτηκε αυτό και τα λοιπά, μου λέει, την έσπαγα στο ξύλο, πολύ ξύλο. Την είχε ρίξει τέτοιο ξύλο όταν την είχε φιλινάδα. Εγώ χαίρισε γυναίκα, λέει, δεν σήκωσα ποτέ την Χρονοπούλου. Λέω, γιατί είναι, κύριε Ανδρέα, λέτε, προσπάθησα έτσι να τον πάρω, ξέρετε, στο ανθρώπινο. Είχε κάτι, λέει, που προκαλούσε να τη δει. Το έχουν πολλές γυναίκες αυτό, αρκετές. Εσύ είσαι από τον το πρώτο που προκαλεί τον άλλον πλακός. Δεν δικαιολογείται όμως. Παράδειγμα, λέω, κύριε Ανδρέα, εδώ λέω, κάνατε λάθος. Ήταν συγκλονιστικό. Αυτά από τον Μπάρκουλη, ο οποίος στα 60 του τότε ήταν ακόμα γοητευτικός, ψηλός στο 1,81. Λέω, τι μπόι έχεις, 1,81. Κωνσταντάρας, του λέω, 1,84. Ήξερε όλα τα μπόια. Παπαγιαννόπουλος, 1,68. Ήταν τρομερός, είχε καλή μνήμη, αργούσε λίγο να πάρει μπροστά, μιλούσε δηλαδή αργά. Εμένα με έβρισκε ιδιαίτερα διασκεδαστικό. Κρατήσαμε κάποια στιγμή τηλέφωνα και τα λοιπά. Τα τελευταία χρόνια τον είχα χάσει. Τον είχα χάσει. Τώρα, πώς εγώ έκανα ζάμπτη με τον Μπάρκουλη και γίναμε φίλοι, είναι ένα ερώτημα. Το πώς εγώ με τον Αλέφαντο γίναμε φίλοι είναι ένα ερώτημα. Το πώς με τον Αναστασιάδη έχω καλή σχέση στον προπονητή είναι ένα ερώτημα. Μάλλον τα πάω καλά με τους μπερδεμένους. Πιθανότατα μπερδεμένος είμαι και εγώ. Φιλιά, καλό παράδεισο.